σήμερα είμαι σε μια πίστα στο Drive Park Θεσσαλονίκης, στο Νέο Ρήσιο, και θα βρω το φίλο μου, τον Αλέξανδρο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τι κάνεις? Καλά. Καλά. Ο Αλέξανδρος είναι οδηγός αγώνων χρόνια τώρα. Πρακτικά είναι οδηγός αγώνων από τότε που τον ξέρω. Και τον ξέρω από πολύ παιδί. Λοιπόν, ξεκίνησε από τα καρτ και τώρα τρέχει με ένα σαξό σε αγώνες ασφάλτου. Και μάλιστα συμμετέχει και στο Rally Death, έναν αγώνα που είναι στη Θεσσαλονίκη τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι ένας αγώνας που μετράει σπανίλιο πρωτάθλημα ασφάλτου και στο Βόρειο Ελλάδος ταυτόχρονα. Θα πάμε με την ομάδα μας, η οποία μετράει πάρα πολλές δεκαετίες στο χώρο, από το 1987 με το Δήμο του Χαρίλα που είχε ιδρύσει την ομάδα. Μετά από κάποια ηλικία ξεκίνησε. Έλα, λόγω μεταγωνιστικό σου να βλέπουμε ταυτόχρονα. Ωραία. Ή ξεκινήσει παλιά, ναι. Τώρα τρέχει με αυτό εδώ το. Τώρα έχουμε αυτό το σαξό. Τρέχουμε σε αγώνες ασφάλτινους κυρίως. Πρωτάθλημα αναβάσεων Βορείου Ελλάδος και Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κάποιους αγώνες επιλεκτικά. Ωραία. Δεν το κάνεις επαγγελματικά, το κάνεις γιατί σ' αρέσει και το αγαπάς πάνω απ' όλα, έτσι. Το χόμπι μας είναι κυρίως, ναι. Ωραία. Αυτό. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε επαγγελματικά. Κοίταξε, καμιά φορά όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, το κάνεις και πιο καλά, λένε. Ναι, ίσως, εντάξει. Ναι. Ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο μετά από αυτό, πέρα από τους αγώνες. Ωραία. Σαν επιτυχίες, έτσι γενικότερα, να πούμε και σε όσους δεν ξέρουν ήδη, τι έχεις καταφέρει μέχρι στιγμή στους αγώνες. Έχουμε κάποιους τίτλους στα πρωταθλήματα που είχαν γίνει, Time Attack, που εκεί ξεκίνησαμε τα αυτοκίνητα. Έχω μία τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Βορείου Ελλάδος, μία δεύτερη και πέρυσι ήμουν πανελλήνιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 1600 κουβικών εκατοστών. Εξαιρετικά. Όμως, κάνεις κάτι που είναι ακόμη πιο ωραίο. Και είναι ακόμη πιο ωραίο γιατί έχει να κάνει με μικρά παιδιά. Ναι. Γιατί ο Αλέξανδρος έχει ξεκινήσει ένα σχολείο για την ένταξη των παιδιών στο motorsport. Ξεκινώντας βεβαίως από τα kart. Άρα λοιπόν έχεις κάνει τη Race Line, έτσι. Ναι. Τι ακριβώς είναι? Η Racing Line κυρίως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι υπό την αιγίδα της ΑΣΠΗΣ, του Αθλητικού Συλλόγου Πίστας Νέου Ρησίου. Mm-hmm. Είναι μια ιδέα την οποία είχα από πολύ μικρό παιδί. Ήθελα βασικά να μάθουμε στα παιδιά κάποιες βασικές συνήθειες οδηγικές, τις οποίες αύριο μεθαύριο θα τις μάθουν από τη μικρή τους ηλικία, θα τις εφαρμόζουν στον δρόμο αύριο μεθαύριο. Οπότε ο στόχος μας είναι κυρίως να ασχοληθούμε με το οδηγικό κομμάτι και από εκεί και πέρα όσα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν περαιτέρω με το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Να προχωρήσουν και στο βήμα παραπάνω. Αυτό ακριβώς. Άρα λοιπόν, αν εγώ αύριο φέρω το παιδί μου, ο οποίος είναι 4 χρονών και Φωστά. Του αρέσει το motorsport, του αρέσουν οι αγώνες, τι μπορούμε να κάνουμε? Από 4 χρονών πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε, μαθαίνουμε τα άκρα βασικά. Τι είναι το γκάζι, πώς λειτουργεί, τι είναι το φρένο, πώς λειτουργεί. Αφού βεβαιωθούμε ότι μάθει αυτά το παιδί, το φρένο κυρίως που είναι το θέμα ασφάλειας, από εκεί και πέρα μαθαίνουμε να αποφεύγουμε κόνους, κάνουμε κάποια σλάλομ, μαθαίνουμε στροφή δεξιά-αριστερά. Από εκεί και πέρα, αφού βεβαιωθούμε και μάθουμε κάποιους κανόνες που πρέπει να τηρούμε στην πίστα, περνάμε στην πίστα και μαθαίνουμε οδηγικές. Σωστές οδηγικές συνήθειες. Δηλαδή, τι σημαίνει γραμμές, αυτό, πώς φρενάρουμε, πού στρίβουμε. Γιατί φρενάρουμε τόσο, mm-hmm. γιατί αφήνουμε τον γκάζι και δεν φρενάρουμε, πώς διορθώνουμε μια υπερστροφή, πώς γλιτώνουμε την υποστροφή, όλα αυτά. Δηλαδή, συγγνώμη, υπερστροφή, τα παιδιά σε πόδια ηλικία μαθαίνουν ακριβώς. Κοίταξε, δεν μαθαίνουν ότι λέγεται υπερστροφή, θα το μάθουν εδώ. Αλλά όταν τον θα έλεγχο. Το παιδί και θα σου πει, α, μου κάνει αυτό, γλίστρισε ο κόλλος, ξέρω εγώ. Κάπως θα σου δώσουμε ναι, νοήματα. Δώσει, ναι. Συνήθως αυτές οι ηλικίες με νοήματα πιο πολύ εκφραζόμαστε με τα παιδιά. Οπότε τους εξηγείς τι είναι και από εκεί και πέρα προσπαθείς να το διορθώσεις. Και αυτά τα παιδιά θα βγουν κατά πολύ καλύτεροι οδηγοί όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν ένα κανονικό αυτοκίνητο να βγουν στους δρόμους. Ναι, κυρίως δεν έχει να κάνει μόνο με το αυτοκίνητο, αλλά αυτό που θέλουμε να περάσουμε εμείς είναι γενικά το οδηγικό κομμάτι και η ασφάλεια. Γιατί ας πούμε το παιδί στην πίστα, ασχέτως αν ασχολείται με τετράτροχο ή δίτροχο, μαθαίνει να φοράει κράνος. Ας πούμε, αύριο μεθαύριο, αν το παιδί θέλει να πάρει μια μηχανή, θα φοράει το κράνος. Θα μάθει να τηρεί κάποιους κανόνες. Θα σέβεται τους συναθλητές του, ας το πούμε, στα κάρτα. Αύριο μεθαύριο θα είναι οι συμπολίτες του στον δρόμο. Αυτός είναι ο κυρίως μας στόχος. Τέλειο, τέλειο. Νομίζω είναι τέλειο γιατί είναι κάτι που έχει να κάνει με την παιδεία και κυρίως την οδηγική. Και στην Ελλάδα η οδηγική παιδεία είναι λίγο δυσέβρετη. Ναι, παράλληλα τρέχουμε και ένα στη μηχανική, στο οποίο μαθαίνουμε σε πιο μεγάλα παιδάκια, από 12-14 χρονών και πάνω, mm-hmm. Κάποιες βασικές αρχές μηχανικής.
Δηλαδή πώς δουλεύει το κάρτ. Πώς λειτουργεί το κάρτ, ναι. Από τον κινητήρα μέχρι το φρένο, μέχρι ένα έδρανο κύλης, ένα ρουλεμάν. Ούτως ή άλλως αυτά όταν φτάσουν να τρέξουν σε αγώνες, οι ίδιοι μαζί με τους γονείς. Ναι, ναι, ναι. Στην ηλικία δηλαδή που κάνουμε αυτό το στιμ που λέμε, ναι, έχουν ήδη εντρυφήσει πάνω στο κάτω, οπότε ξέρουν και πολλές φορές μάλιστα σου λένε κάνε αυτό. Εσύ απλά πρέπει να εκτελέσεις. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία. Ωραία. Το σαξό πώς είναι στον δρόμο, οδηγικά. Το σαξό, εντάξει, καλό. Γιατί δύναμη μιλάμε εδώ πέρα, παιδί, Αλεξανδρέ. 168 άλογα έχει. Δεν είναι κάτι τρομερό. Εντάξει, στην κατηγορία όμως. Είναι ανταγωνιστικό, έτσι δεν είναι. Είναι ανταγωνιστικό, ναι. Είναι μια χαρά. Μπορούμε να προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Εδώ και πολλά χρόνια, 3-4 χρόνια, κάθε χρόνο όλο και κάτι βελτιώνουμε. Οπότε σιγά σιγά προχωράμε. Τέλεια. Αλέξανδρος Δήμος. Έχω βάλει κάτω στην περιγραφή όλα τα απαραίτητα link για να ενημερωθείτε για αυτή την απίστευτη σχολή οδήγησης για τα παιδιά που έχει δημιουργήσει. Οπότε θα τον δείτε εκεί, μπείτε, διαβάστε. Πραγματικά, αν είστε γονείς, αξίζει τουλάχιστον να το δείτε. Αξίζει όχι για εσάς, αξίζει για τα παιδιά σας. Αλέξανδρε, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Επειδή σε ξέρω και χρόνια και ξέρω ότι είσαι και ικανός οδηγικά, αλλά και σε αυτό που κάνεις και μεταφέρεις τα παιδιά, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχεις. Οπότε, go for it. Καλή επιτυχία στον αγώνα Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία γενικότερα και στην σχολή με τα κάρτ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σας περιμένουμε. Εμείς μείνετε συντονισμένοι, πατήστε subscribe και σύντομα θα τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω με τι, μπορεί με review, μπορεί με νέα, μπορεί. Δεν ξέρω. Να κάνετε subscribe και να τα περιμένετε. Από μένα, γεια. Τα λέμε. Τα λέμε.